Εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εθνικής στρατηγικής. Τι εννοούμε αυτό? Δεν έχουμε καταλήξει ως Ελλάδα, ως εθνική στρατηγική, σχετικά με το ποιοι είναι οι στόχοι της Τουρκίας ή ποιοι είναι οι στόχοι του Ερντογάν. Δηλαδή, αν όλος αυτός ο θόρυβος, ο οποίος έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και η τουρκική ναυτική παρουσία στην ελληνική υφαλοκρηπίδα έχει να κάνει με αυτήν καθ' αυτή, έχει να κάνει με κάποια πολιτική της Τουρκίας στην κεντρική Μεσόγειο, με τέτοιου είδους φιλοδοξίες, αν έχει να κάνει με την Κυπριακή ΑΟΖ, αν έχει να κάνει με το Αιγαίο, αν έχει να κάνει με όλα μαζί, αν κάτι από όλα αυτά είναι ο αντιπερισπασμός και άλλος είναι ο αντικειμενικός στόχος. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ζητήσει να εκπονηθεί μια ελληνική στρατηγική. Η έλλειψη αυτής της στρατηγικής οδηγεί την κυβέρνηση να πολιτεύεται όπως και με τον κορονοϊό, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας. Αλληλουχία των γεγονότων. Ξεκινάμε με μια καλή συνεργασία με την Γαλλία, όπου θα αγοράζαμε για κάποιες φρεγάτες κτλ. Αμέσως μετά εγκαταλείπεται αυτή η συνεργασία με την Γαλλία και μπαίνει στο προσκήνιο η Γερμανία, δηλαδή η παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ, στην οποία εναποτίθεται τα πάντα, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάλυση σχετικά με το πώς βλέπει η Γερμανία την Τουρκία, υπόθηκαν αυτά προηγουμένως. Αμέσως μετά βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, ενδεχομένως αμερικανική, και εν αγνία των διαμεσολαβούντων Γερμανών γίνεται η συμφωνία με την Αίγυπτο. Βλέπουμε ότι ύστερα από αυτό υπάρχει μια δυστυχία στο Βερολίνο και αυτή Γερμανία. Ακούγεται αυτό, κύριε Κυρίτσο, ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Προφανές είναι. Δεν ήθελαν ούτε η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών να γίνει, και όταν αποφασίστηκε να γίνει η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών, επειδή τα πράγματα φάνηκε να έχουν αγριέψει, αμέσως μετά φρόντισαν αυτό το πράγμα, να το πω εντός εισαγωγικών, να το ξενερώσουν, βάζοντας στην ατζέντα και τη Λευκορωσία και τον Λίβανο. Διότι είναι τελείως διαφορετικό όταν γίνεται μια έκτακτη σύνοδος με ένα και αποκλειστικό θέμα αντικείμενο. Έχει άλλη βαρύτητα, καταλαβαίνω τι λέτε. Βέβαια. Λοιπόν, βλέπουμε μια πολιτική της κυβέρνησης, η οποία είναι βλέποντας και κάνοντας. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να μας πάει μακριά. Αγαπητέ Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις τον καταλυτικό ρόλο που φαίνεται να έχει παίξει, κυρίως ως προς την αντίδραση των Τούρκων και την επαναφορά στην κλιμάκωση, η συμφωνία της Ελλάδος με τους Αιγύπτου, γιατί πολλοί λένε ότι λειτουργήσε καταλυτικά ακυρώνοντας μια πρωτοβουλία διαλόγου που είχε ήδη δρομολογηθεί. Πιστεύεις ότι έχει θετική διάσταση στο βαθμό που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και έχει κάποια αποτελέσματα, ή όχι το αντίθετο? Είναι ανάλογα πώς θα το κρίνουμε. Αν θα το κρίνουμε του αποτελέσματος, αν θα το κρίνουμε με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, αν θα το κρίνουμε γιατί με βάση τις ίδιες αναλυθήσεις πρωτοβουλίες από την Γερμανία κτλ. Η συμφωνία με την Αίγυπτο, μια συμφωνία την οποία είχε προετοιμάσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν την είχε υπογράψει, προσέκρουε σε μια σειρά ζητήματα τα οποία δεν ήταν υπέρ των ελληνικών επιχειρημάτων. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, προκειμένου να επιτύχει αυτή τη συμφωνία με την Αίγυπτο, πήγε πίσω σε μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επίρρεια των νησιών, τα οποία υπάρχει ο κίνδυνος να αποτελέσουν επιχειρήματα της Τουρκίας σε μια αντίστοιχη διαπραγμάτευση. Όλα αυτά θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος. Πάντως, αν σκεφτούμε με έναν γραμμικό τρόπο, δεν ξέρω αν είναι και ο σωστός, ότι η Τουρκία προχώρησε στην ΑΟΣ με τη Λιβύη προκειμένου να σπάσει την δυνητική ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, και η Ελλάδα προχωράει σε ΑΟΣ με την Αίγυπτο προκειμένου να σπάσει την ΑΟΣ την τουρκική με την Λιβύη και να αποκαταστήσει τη δυνατότητα και ΑΟΣ με την Κύπρο. Αν αυτό γίνεται με επιχειρήματα που δίνουν δίκαιο στην Τουρκία, τα οποία μπορεί να θα εκμεταλλευτεί η Τουρκία, τότε δεν ξέρω ποια είναι η χρησιμότητά της. Δεν είμαι σε θέση να το κρίνω αυτό. Θα το κρίνουμε από το ελέσμα, πιστεύω. Τελευταίο σχόλιο, κύριε Κότσερα. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, ναι. Ναι, πολύ γρήγορα ένα σχόλιο από τον κύριο Κότσερα και από τον Μιχάλη τον Ιγνατίου για να κλείσουμε. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα έχει πάρει πρωτοβουλίες οι οποίες είναι και ενεργητικές και δεν δείχνουν και δισταγμό. Η οριοθέτηση της ΑΟΣ και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο δεν είναι βλέποντας και κάνοντας, όπως είπε ο κύριος Κυρίτσης. Είναι βασικές ενέργειες οι οποίες είναι βασισμένες στο διεθνές δίκαιο και κατοχυρώνουν απολύτως τα δικαιώματά μας.
Αυτό λοιπόν είναι μια σοβαρή αφήσαμε διπλωματική εξασφάλιση. Αφήσαμε έξω τη Μισή Ρόδο και την Κρήτη. Αφήσαμε, εδώ πέρα υπάρχει λοιπόν μια σοβαρή διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, η οποία στην ουσία ακυρώνει το τουρκολιβικό ανύπαρκτο και ανυπόστατο και παράνομο σύμφωνο που υπήρξε. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια κατοχήρωση με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι ο γνώμονας και το σημείο αναφοράς που ακολουθούμε, διότι εμείς δεν λειτουργούμε αποσταθεροποιητικά όπως λειτουργεί η Τουρκία, και έτσι δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η χώρα μας δεν θα μπορεί να εκβιάζεται. Αυτό το κατέστησε σαφές και χθες ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν πρόκειται να εκβιαστεί με παράνομες και αποσταθεροποιητικές ενέργειες εκ μέρους της Τουρκίας. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικός ο ρόλος και του διεθνούς παράγοντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων χωρών που έχουν πάρει θέση, διότι προφανώς με αυτόν τον τρόπο και ο Ερντογάν είναι πιο στριμωγμένος από ό,τι θα ήταν εάν υπήρχε μία-μή αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Πάντως έχει ενδιαφέρον, κύριε Κότσιρα, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά δεν έχει συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ναι, εφόσον... έχει ενημερώσει τηλεφωνικά. Ναι, μόνο, απλά δεν... έχει ενημερώσει τηλεφωνικά. Ενώ θα περίμενε κάποιος σε μια τέτοια στιγμή ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός έχει ενημερώσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς αναλυτικά και μάλιστα και διαζώσεις προ λίγων δεν έχει κάνει όμως Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Και τηλεφωνικά, και τηλεφωνικά έχει συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ, πράττει όλα όσα χρειάζονται στο μέτρο που πρέπει να γίνονται οι συγκεκριμένες ενέργειες για να ενημερωθεί ο πολιτικός κόσμος. Και χθες υπήρξε και ένα διάγγελμα όπου ενημερώθηκε ο ελληνικός λαός συγκεκριμένα και το μήνυμα που εστάλει ήταν σαφές και προς τα έξω και προς τον ελληνικό λαό, μάλιστα, για να γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται. Μιχάλη... Η χώρα μας δεν πρόκειται να εκβιαστεί από καμία παράνομη ενέργεια. Δράμε γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες της και προφανώς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε φάση υπάρξει και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, οι οποίες είναι έτοιμες για οποιαδήποτε εμπλοκή μπορεί να υπάρξει. Μάλιστα. Κύριε Κότσιρα, ευχαριστούμε. Από το Μιχάλη περιμένουμε ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο της κουβέντας.